τον Καρούλια και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς αριστερά. Και μια άποψη από τις κερκίδες, βέβαια ένας μεγάλος φανατισμός που επικρατεί. Γεωργάτος. Γεωργάτος εδώ και γκολ. 1-0, θαυμάσιο το γκολ από τον Ολυμπιακό. Και ο Γεωργάτος τελικά, αφού πέρασε πάνω την μπάλα από το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού, και η μπάλα εδώ ξαναβλέπουμε την φάση, θαυμάσιο το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα του Βάντσικ. Ο Γεωργάτος λοιπόν στην απέναντι πλευρά, ξαναβλέπετε εσείς εδώ κοντά με τον Καραπιάλη, και ο Γεωργάτος στα δίχτυα του Βάντσικ, το 1-0, καθώς συμπληρώνεται το 7ο λεπτό. Από άλλη οπτική γωνία, θαυμάσιο το σουτ από τον Γεωργάτο και το 1-0 λοιπόν. Και με τις αντεπιθέσεις κέρδισε εκείνο το φάουλ στο ύψος της μεγάλης περιοχής, που ο Γεωργάτος εκμεταλλεύτηκε θαυμάσια και με ένα έντεχνο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βάντσικ και έκανε το 1-0 με το σκορ, με το οποίο και από πολύ κοντά μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό. Από πολύ κοντά με τον Αλεξανδρή. Αποστολάκης πάντα. Μαλέκος. Μαλέκος μαζί με τον Βαρεσάνοβιτς. Μαλέκος εδώ, Μαλέκος στην παράλληλη σέντρα, στο δοκάρι μπάλα, από πολύ κοντά, και η μπάλα έχει καταλήξει out με την υπόδειξη του επόπτη. Και τώρα ο Αλεξανδρής θα περάσει πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Περιμένει δεξιά τώρα Γιαννακόπουλος, πάντα Αλεξανδρής για τον Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλος αφήνει πιο πίσω, άφησε δυνατά το σουτ, θα χάσει την επαφή εκεί με τον Νταμπίζα το σουτ, για να μπλοκάρει σε δεύτερη φάση ο Βάντσικ. Για τον Γιαννακόπουλο, Γιαννακόπουλος εδώ. Γιαννακόπουλος παράλληλη σέντρα για τον Νταμπίζα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Γκόγκετς. Μεγάλη ευκαιρία για τον Καραπιάλη, το σουτ και γκολ. 2-0 με τον Καραπιάλη εδώ, και πανηγύρια στις κερκίδες στο 41ο λεπτό. 41ο λεπτό, 4 παίκτες, 5 του Παναθηναϊκού δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία των παικτών του Ολυμπιακού, που επαναλαμβάνουμε όπως και στο πρώτο ημίχρονο είναι πολύ πιο επικίνδυνοι από τους αντιπάλους. Για να δούμε σε επανάληψη, βλέπουμε τον Γκόγκιτς δεξιά, έρχεται ο Καραπιάλης στο απευθείας δύνατο σουτ και μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά του Βάντσικ. Λιμπερόπουλος μπροστά εδώ για τον Μαλέκο. Μαλέκος τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, Μαλέκος στο σουτ, θα μπλοκάρει ο Ελευθερόπουλος χωρίς προβλήματα. Από τον Καπουράνη για τον Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος και πάλι για τον Καπουράνη. Καπουράνης τώρα εδώ. Καπουράνης πάντα με την μπάλα. Καπουράνης για τον Βαζέχα. Βαζέχα σε καλή θέση. Βαζέχα το σουτ. Ο Ελευθερόπουλος απομακρύνει. Και η κόντρα εδώ από τον Ανατολάκη. Καινούργια καθίσματα. Χρειάζεται σε λίγο και πάλι το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι φλόγες καίνε ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά. Τώρα καθίσματα όμως δυστυχώς εναντίον των σωμάτων της ασφαλείας, τον ΜΑΤ, δυστυχώς σκηνές για μας πολύ αρνητικές, σκηνές, δεν ξέρουμε τους λόγους, είναι η πλευρά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού εναντίον των ΜΑΤ που είχαν σπεύσει εκεί για να αποτραπούν πιθανότατα κάποια επεισόδια στο τέλος του αγώνα. Γεωργιάδης στην εκτέλεση του κόρνερ. Καπουράνης έτοιμος να κάνει το σουτ και η μπάλα είναι κόρνερ. Ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στους φίλους μας, γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ, όπως και κάθε φορά. Για το παιχνίδι μπορώ να πω ότι μπήκαμε πολύ αποφασιστικά. Τα παιδιά θέλανε σε αυτό το παιχνίδι, όπως και το δείξανε με το παιχνίδι τους, να έχουμε ένα αποτέλεσμα που μας δίνει περισσότερες ελπίδες και κάναμε ένα βήμα μεγάλο προς το τίτλο. Είναι μόνο ένα βήμα ή είναι κάτι παραπάνω, 1,5 ίσως? Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτή τη νίκη, γιατί έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια. Έχουμε πάρα πολύ καλούς και δυνατούς αντίπαλους. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να το πάρουμε σαν να έχει τελειώσει η πρωτάθλημα. Ήταν και ένα τα σημεία που έκριναν το παιχνίδι, κύριε Παγιώτη. Πιστεύω ότι και τα δύο γκολ που πετύχαμε ήταν σε κατάλληλη στιγμή. Και στο πρώτο μήχρονο που πετύχαμε στο 7ο λεπτό, και στο δεύτερο μήχρονο, μόλις άρχιζε το δεύτερο μήχρονο, στο 4ο λεπτό πετύχαμε γκολ. Τώρα εύκολη δεν νομίζω ότι ήταν, αλλά θέλω να πω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά.
σε περισσότερο διάστημα είχαμε αυτό το παιχνίδι που θέλαμε. Κερδίζαμε έναν αντίπαλο πάρα πολύ καλό, δυνατό. Και αν αυτό το παιχνίδι, όπως το έχω δηλώσει και πριν, για μας ήταν πιο σημαντικό από το αντίπαλο. Συγχαρητήρια ακόμα μια φορά σε όλους. Και δεν πρέπει να αρχίσουμε από εδώ και πέρα, όπως σας είπα, πανηγύρια και γιορτές, γιατί έχουμε ακόμα πολλά. Σε συνδυασμό με την χθεσινή ισοπαλία της ΑΕΚ, πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο το υπόλοιπο του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό? Δεν είναι πιο εύκολο. Δύο παιχνίδια είναι, κύριε. Ακόμα υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Δύο είναι παιχνίδια που μπορεί να γίνονται πολλά. Να μην γίνουν αυτά, χρειάζεται από εδώ και πέρα να είμαστε πιο σοβαροί, όπως και μέχρι σήμερα. Κύριε Μπάγκεβιτς, σας έχω πει ότι έχουμε τώρα έξω ΠΑΟΚ, έχουμε ΑΕΚ, έχουμε Βέρεια, έχουμε καλά παιχνίδια έξω που παίζουμε αντίπαλους, όπως θέλουν βαθμούς. Να, για διαφορετικούς λόγους. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, δεν ξέρω αν... Και ο Καλιτζάκης, επιδιώκοντας λοιπόν την αποβολή του με μια δεύτερη κίτρινη κάρτα, ένα λεπτό πριν από το τέλος, αποβάλλεται, απομακρύνοντας την μπάλα από το σημείο που επρόκειτο να εκτελεστεί το φάουλ. Ο Κολιτσιδάκης προσπαθεί και εκείνος, επιθυμώντας την δεύτερη κίτρινη κάρτα για να αποβληθεί. Να τώρα λοιπόν ο Κολιτσιδάκης και είναι ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης που δέχτηκε και αυτό στην δεύτερη κίτρινη. Όλοι λοιπόν οι παίκτες του Παναθηναϊκού που είχαν μία κίτρινη κάρτα θέλουν την αποβολή, τουλάχιστον για να χρεωθεί αυτή στο πρωτάθλημα και σε έναν αγώνα πρωταθλήματος, αφού στις 16 του μηνός είναι ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας με την ΑΕΚ στο στάδιο Καραϊσκάκη και θέλουν να είναι παρόντες. Βγαίνει λοιπόν και ο Γεωργιάδης ένα λεπτό πριν από το τέλος με δεύτερη κίτρινη και στον Κολιτσιδάκη λοιπόν και η άλλη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού.